Το Ιόνιο. Έχουμε κύριο Καθήτη, το κάτσε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι καλή. Κύριε Καθηγητά, είμαι και εγώ Κεφαλονίδης. Άρα μιλάμε για τα Στάλισσα. Μιλήσουμε για τα Στάλισσα. Τι ούμορ κάνουμε, έτσι όλοι είναι. Πατρίτε στο Ιόνιο, πώς να αναρθείτε. Σε δωδεκάνησε. Το Ιόνιο είναι ένα ξεχωριστό. Ένα φως δικό του. Το οποίο εμείς οι Αυτανίσοι πιστεύω ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής μας. Θα πάμε παντού, θα διαβάσουμε τα πάντα, θα ψάξουμε τα πάντα, θα γυρίσουμε τα πάντα για να γυρίσουμε πίσω σαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Αυτό που κάνεις για την πατρίδα σου, Δημοσθένη, αυτό που θέλω και εγώ το πολύ λίγο να προσφέρω στο νησί μου και κατ' επέκταση, ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι έννοια. Όχι ο καταναλωτισμός του πολιτισμού, ο αληθινός πολιτισμός. Αυτό που πρέπει να σώσουμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Σαν Έλληνες που σήμερα εγώ βλέπω την Ελλάδα να τη χάνουμε. Και να είμαστε ατάραχοι και αδιάφοροι. Αυτή η μικροπροσπάθεια, είτε του προφορικού λόγου, είτε του γραπτού, είτε του εικαστικού, είναι το μόνο δεδομένο για να σώσουμε την πατρίδα μας. Αν 10 γαβέτες μπορούμε να τους έχουμε αύριο και να τους έχουμε στην κάθε γειτονιά, ξεκινώντας και από την Κυψέλη που είμαστε σήμερα εδώ, που είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο χώρος, αν αυτός ο χώρος μπορεί να γίνει σε όλη την Κυψέλη 10 φορές και άλλες 10 στα Πατήσια, και όχι να μαζεύεται η αγοραστική τέχνη στα Κολονάκια και στα Πέριξ, αυτό θεωρώ, όπως στη Γαλλία που ζω 37 χρόνια, υπηρετήσει τον πολιτισμό και την τέχνη. Να είσαι καλά και να κάνεις κάθε μέρα σε ένα μέρος της Αθήνας μία τέτοια συγκέντρωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Η Μαριλένα είναι εδώ.